Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γίνεται της κακομοίρας σε όλα τα αστικά κόμματα το τελευταίο διάστημα και κάτι μας λέει ότι αυτό θα κρατήσει για καιρό και δεν θα τελειώσει εύκολα. Βέβαια, για να έχουμε και ένα μέτρο, καλό είναι να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία αυτών των συγκρούσεων σε όλο το αστικό πολιτικό σύστημα. Τι εννοούμε? Ο Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας που έκανε αυτή την περίφημη ομιλία πρόσφατα είναι ο ίδιος Σαμαράς που συγκυβέρνησε το 2012 με το Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης, που δίνει τώρα τάχα τη μάχη της προόδου, ήταν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ όταν το τελευταίο συγκυβερνούσε με Σαμαρά, Άδωνη, Βορύδη και Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας είναι ο αρχιτέκτονας του Τρίτου Μνημονίου που, όταν ψηφιζόταν τέτοιες μέρες πριν από 9 χρόνια, τον κράτησαν στην κυβέρνηση οι ψήφοι των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και άλλων κομμάτων, κάτι ποτάμια και παραπόταμοι που πλέον δεν τα θυμάται κανείς. Και ενώ βγαίνει προς τα έξω μια εικόνα πως είναι όλοι εναντίον όλων και με το μαχαίρι στα δόντια, έρχεται μια ψηφοφορία στη Βουλή για να αποκαλύψει πως τελικά, στα βασικά, τα καθοριστικά και τα μεγάλα, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί. Το παράδειγμα είναι της προηγούμενης εβδομάδας, πριν από λίγες μέρες δηλαδή. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν συμφωνία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία που αφορά στο καθεστώς παραμονής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Θυμίζουμε το εξής. Θυμίζουμε ότι στη Σαουδική Αραβία σταθμεύει η ελληνική πυροβολαρχία με το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot για να φυλάει τις αποθήκες ενός ενεργειακού κολοσσού, αλλά και για να δίνει το παρόν στο όνομα του ΝΑΤΟ σε μια περιοχή που φλέγεται. Γι' αυτό το θέμα, για το συγκεκριμένο θέμα, πήγαν περίπατο τα μαχαίρια και η τοξικότητα, οι ταυτότητες, οι παραδόσεις και ξανασυναντήθηκαν στην ψήφο ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Κασελάκης. Το παράδειγμα το αναφέρουμε γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως ο καμβάς πάνω στον οποίο ξεδιπλώνονται όλα τα σχέδια αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος έχει συγκεκριμένη παλέτα. Μια παλέτα με τα χρώματα των σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα χρώματα της στρατηγικής της άρχουσας τάξης της Ελλάδας. Και αυτό το παράδειγμα από μόνο του αρκεί για να αποδείξει πως αυτές οι διεργασίες που γίνονται δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα θετικό για το λαό και τις διεκδικήσεις του, τίποτα θετικό για τις αγωνίες, τα αδιέξοδα που του φορτώνουν από κοινού η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση. Και μιας και είπαμε για βολική αντιπολίτευση, ας πιάσουμε τις διεργασίες στην κεντροαριστερά και γύρω από αυτή. Σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε λίγο έναν τίτλο. Άλλοι παίρνουν τίτλους τιμής και άλλοι παίρνουν τίτλους ντροπής. Έτσι και η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα και διεθνώς έχει πάρει τον τίτλο της αμαρτωλής. Και τις περισσότερες φορές οι τίτλοι διαδέχονται τις πράξεις. Και γιατί λοιπόν αμαρτωλεί η σοσιαλδημοκρατία? Γιατί πάντα μα πάντα σε κάθε φάση του συστήματος, σε κάθε δυσκολία του, όπως την περίοδο προετοιμασίας ή διεξαγωγής υπεριαλιστικών πολέμων ή σε φάσεις οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, ιστορικά αλλά και στο σήμερα, το βασικό που έχει ως αποστολή είναι να απορροφά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και τις λαϊκές κινητοποιήσεις για να τα μετατρέψει σε στήριγμα των εκμεταλλευτών. Γιατί πάντα έρχεται να φορέσει προοδευτικό μανδύα στους αντιδραστικούς στόχους των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία πάντα επενδύει και καλλιεργεί λογικές επιζήμιες για να ευνουχίσει κάθε τι ριζοσπαστικό και πρωτοπόρο, για να αντιμετωπίσει την επαναστατική γραμμή αντεπίθεσης και σύγκρουσης με την καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία. Και γιατί πάντα λειτουργεί ως πλυντήριο της αντιλαϊκής πολιτικής είτε του Μακρόν, είτε του Μητσοτάκη, είτε του Τραμπ, είτε του Σαμαρά παλιότερα. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό και πολύ γνωστό στο ελληνικό ακροατήριο, αν κρίνουμε και από τις εγχώριες αντιδράσεις με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία και την επικράτηση του σοσιαλδημοκρατικού νέου λαϊκού μετόπου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η λογική του μικρότερου κακού. Την έχει σερβίρει με τη σέσουλα στην Ελλάδα αυτή τη λογική, το Πασόκ παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα. Το Πασόκ πάντα ζητούσε την ψήφο του λαού για να μην βγει δεξιά και τελικά κατέληξε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Για να σωθεί η πατρίδα, βάζουμε πλάτη, λέγανε τότε οι Πασόκοι, και ακόμα το λένε δηλαδή. Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησε τους αγώνες του ελληνικού λαού ενάντια στα μνημόνια και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταλήξει στην ψήφιση του τρίτου και χειρότερου μνημονίου με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Κατά τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έσωζε τον κόσμο από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, το Πασόκ που θα έμπαινε στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ως προοδευτικό αντίβαρο, έφτασε να αποφασίζει σε μία νύχτα το κόψιμο των μισθών των εργαζομένων έως και 30% και την κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε μία νύχτα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά έφερε και εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο, και αν αυτό δεν λέει πολλά σε κάποιον που μπορεί να μην τα έζησε, να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε συγκυβέρνηση με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και για την πρώτη κατοικία λαϊκών ανθρώπων. Μάλιστα, για να συλλάβει κανείς το έσχος, να πούμε ότι οι πληστηριασμοί έγιναν τότε ηλεκτρονικοί με την κυβέρνηση της αριστεράς να επιχειρηματολογεί ότι έτσι δεν θα μπλοκάρονται πληστηριασμοί από κινητοποίησεις. Άμα έχεις τέτοια αριστερά, τι να την κάνεις τη δεξιά που θα λέει για μια ψυχή. Φυσικά, όλα αυτά περνούσαν και με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Και αν αυτά γίνονταν στα εγχώρια, στα λεγόμενα διεθνή θέματα η σοσιαλδημοκρατία έχει κολλήσει πιο δύσκολα ένσημα. Ένσημα ανατοϊκά. Τώρα θα κάνουμε κάτι που το κάνουμε συνήθως και μας αρέσει πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα flashback 25 χρόνια πίσω. Στο 1999 και στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας. Ένα στιγερό νατοϊκό έγκλημα, στο οποίο η Ελλάδα ήταν χωμένη για τα καλά. Δεν θα δώσουμε εκτενώς τα γιατί και τα πώς αυτού του εγκλήματος που ακόμα σιγοκαίει στα Βαλκάνια, θα δώσουμε όμως ξανά την ανθρωπογεωγραφία των εκτελεστών. Επικεφαλής του εγκλήματος ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με πρόεδρο τον δημοκρατικό Bill Clinton. Πρωθυπουργός της Ιταλίας ήταν ο σοσιαλδημοκράτης Νταλέμα, με την Ιταλία να αποτελεί το διάδρομο απογείωσης των βομβαρδιστικών του ΝΑΤΟ. Πρόεδρος της Γερμανίας ήταν ο σοσιαλδημοκράτης Σρέντερ σε συμμαχία με τους πράσινους. Πράσινοι και ευαίσθητοι μεν, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην συμμετέχουν σε ένα πόλεμο που έπεσαν τόνοι βομβών απεμπλουτισμένου ουράνιο. Πρωθυπουργός της Αγγλίας ήταν ο Τόνι Μπλερ από το Κόμμα των Εργατικών, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δηλαδή. Κυβέρνηση τότε στη Γαλλία ήταν οι σοσιαλιστές του Ζοσπέν με τη συμμετοχή του μεταλλαγμένου κομμουνιστικού κόμματος στη Γαλλία, δηλαδή όλες εκείνες οι δυνάμεις που σήμερα συμμετέχουν στο περιβόητο νέο λαϊκό μέτωπο της Γαλλίας. Τότε μάλιστα οι σοσιαλιστές είχαν βουλευτή τους και αργότερα υπουργό τους, τον δίθεν ακροαριστερό όπως τον αποκαλούν οι δεξιοί, Μελανσόν. Και βέβαια στην Ελλάδα τότε είχαμε κυβέρνηση Πασόκ, που αν και είχε κάνει την Ελλάδα κέντρο διερχομένων νατοϊκών, ακόμα το φυσάνε και δεν κρυώνει από τα χουνέρια που του έκανε το λαϊκό κίνημα στη χώρα μας, με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στο έγκλημα. Όλους αυτούς τους πολεμοκάπηλους συντόνιζε τότε ο Ισπανός σοσιαλδημοκράτης Χαβιέ Σολάνα, που ήταν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Να λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δικαιολογεί τον τίτλο Αμαρτωλή Σοσιαλδημοκρατία και ακόμα χειρότερα. Φυσικά, για τα έργα και τις ημέρες της σοσιαλδημοκρατίας έχουν γραφτεί τόμοι και τόμοι, τους οποίους συνιστούμε να τους ξεψαχνίσετε με την πρώτη ευκαιρία. Έχουν και γενικά ενδιαφέρον για όποιον μάχεται το άδικο, αλλά έχουν και ειδικό ενδιαφέρον αυτή την περίοδο που τα μερεμέτια στην ανακαίνιση της σοσιαλδημοκρατίας πληρώνουν καλό μερογάματο. Φτάνοντας στο τέλος του επεισοδίου, θα κάνουμε ένα σχόλιο που, αν και θα ακουστεί ο λίγο παραπολιτικό και λεπτομέρεια, τελικά δεν είναι. Παρακολουθούμε και εμείς τη συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία. Και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου με ορισμένες, όχι όλες, βαθιστόχαστες αναλύσεις σε άρθρα και τηλεοπτικά πάνελ. Τι για ιστορικές νίκες διαβάζουμε της αριστεράς. Τι για τον ακροαριστερό Μελανσόν που προαναφέραμε. Και στην επόμενη φράση, οι ίδιοι άνθρωποι να αναφέρονται στα υπαρκτά παζάρια του σοσιαλδημοκρατικού νέου λαϊκού μετόπου με τον Μακρόν για το σχηματισμό κυβέρνησης. Σαν να μην έχει περάσει από πάνω τους ούτε μία μέρα από τότε που πανηγύριζαν ξανά για τον Μακρόν, που δήθεν θα έσωζε τη Γαλλία από τη Λεπέν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα από τότε που μας έδειχναν ως νίκη την εκλογή Biden στις ΗΠΑ. Σαν να μην πέρασε μία μέρα από πάνω τους από όταν μας έλεγαν πως η νίκη Σόλτς είναι σήμα για προοδευτική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σαν να μην πέρασε μία μέρα από τότε που μας έλεγαν ότι σώθηκε η Χιλή από το θαυμαστή του Πινοσέτ χάρη στην εκλογή Μπόριτς. Κάθε φορά που ορισμένοι πανηγυρίζουν, κουνάνε και το δάχτυλο μάλιστα. Περνάει λίγος καιρός και μετά πάλι ποντάρουν χωρίς ντροπή στα ίδια κουτσά άλογα, στα ίδια διλήμματα, με τους γνωστούς σωτήρες και τους επίσης γνωστούς μπαμπούλες. Αυτό που αλλάζει είναι μόνο τα ονόματα. Αν επιχειρήσουμε να βάλουμε σε μία πρόταση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία και τις μετέπειτα εξελίξεις, θα μπορούσε να ήταν κάπως έτσι. Το νέο λαϊκό μέτωπο εξέλεξε τους περισσότερους βουλευτές στη Γαλλική Βουλή, χωρίς να έχει την πρωτιά σε ψήφους, και τώρα συζητά για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης με τον Μακρόν, ο οποίος Μακρόν μαζί με τη Λεπέν ψήφιζε, πέρναγε και εφάρμοζε αντιλαϊκά μέτρα. Και τώρα, σαν είδα σωτηρία στον τελειωμένο προεκλογικά Μακρόν, προσφέρει το κέντρο αριστερό λαϊκό μέτωπο.
καιρός για άλλες φρούδες, ελπίδες, γαλλικές, αμερικάνικες, βρετανικές ή ελληνικές δεν υπάρχει. Όσο πιο γρήγορα γίνει η συνείδηση αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα στηθούν πιο μεγάλα εμπόδια στη στρατηγική του κεφαλαίου και τόσο πιο αποτελεσματικά θα αντιμετωπίζονται αντιδραστικές ακροδεξιές δυνάμεις ως μία ακόμα εφεδρεία του συστήματος. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε για ελπίδες στους σωτήρες των Μακρόν, ας κάνουμε τα πάντα για να σηκωθούν στο ύψος των απαιτήσεων αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Οι λαοί. Ο καθένας στη χώρα του και όλοι μαζί ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, με τα κομμουνιστικά κόμματα στην πρωτοπορία της μάχης και όχι στυλοβάτες πολέμων, αντεργατικών μέτρων και σάπιων ευρωατλαντικών ιδεολογιών και αξιών. Εμείς είναι πολύ πιθανό να τα πούμε μία ακόμα φορά μέχρι τις διακοπές, ας το πούμε έτσι, και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.